Λοιπόν, εδώ έχουμε το μαλλινά μας συγκεκριμένο, ένα πανέμορφο κουλάκι. Είπαμε ότι τη σύριγγα τη βουτάμε μέσα στο εμβόλιο. Πάνω τη βελόνα, όχι τη σύριγγα. Τη βουτάμε πολύ καλά μέσα στο εμβόλιο. Παίρνουμε το πουλάκι. Εδώ βλέπουμε ότι έχει μια διάφανη μεμβράνη. Αν το απλώσουμε το φτερό μας, βλέπουμε ότι έχει μια διάφανη μεμβράνη. Εγώ το κρατάω με τα δύο δάχτυλα. Βέβαια, αυτό θέλει λίγη εξειδίκευση. Και τρυπάμε τη μεμβράνη. Προσέχουμε να μην τραυματίσουμε το πουλί, γιατί βλέπουμε εδώ πέρα πώς είναι το η μύση του και το κόκαλό του. Μην κάνουμε καμιά ζημιά στο πουλάκι μας, έτσι. Αυτό ήταν. Είναι, νομίζω, αρκετά εύκολο. Θα επαναλάβουμε τη διαδικασία με άλλο ένα πουλί. Τώρα το αμολάγω στην κλούβα, το οποίο θα δείξουμε σε άλλο βίντεο τι γίνεται εκεί μέσα. Πιάνω άλλο ένα πουλί για να επαναλάβουμε τη διαδικασία. Να το και το επόμενο. Αυτή είναι μια ωραία θηλυκίτσα. Βλέπουμε. Πιάνω το φτεράκι της. Έχουμε και αριστερόχειρας τώρα και μπορεί να σας φαίνεται λίγο ανάποδα. Βουτάμε στο εμβόλιο. Στον ορό, τέλος πάντων. Προσέχουμε εδώ πέρα, πάλι είπαμε, στη μεμβράνη. Και τρυπάμε. Βλέπουμε. Αν το φυσήξουμε καλά, βλέπουμε που είναι η μεμβράνη. Αν μας βοηθήσει κάποιος για πρώτη φορά, ακόμα καλύτερα. Εγώ δεν θέλω να ταλαιπωρώ ούτε τους φίλους μου, ούτε την πεθερά μου που με βοηθούσε τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε το έχω συνηθίσει και το κάνω μόνος μου. Είναι πολύ απλή η διαδικασία, λίγο προσοχή. Το εμβόλιο θέλει ψυγείο. Δεν είναι να κάνουμε εμβολιασμό και μετά να πάμε σε άλλα πουλιά μετά από μία ώρα ή αυτά. Πρέπει να γίνει άμεσα, αν είναι δυνατόν μέσα σε μισή ώρα. Και αν είναι δυνατόν και το εμβόλιο, αν καθυστερήσουμε στο να κάνουμε τα πουλιά να εμβολιάσουμε, να το έχουμε σε κάποιο θερμό, ας το πούμε έτσι. Αυτά με λίγα λόγια. Ό,τι απορίες έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΟΕΜ, το Σύλλογο των Μαλλινουά, ή με μένα προσωπικά. Ελπίζω να σας βοήθησα.